Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Έχουμε μια τελευταία εικόνα της Αποκαλύψεως, τελευταία μάλλον προς το τέλος της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, να βλέπουμε μια πόλη στολισμένη, Αγία πόλη, την ονομάζει Αγία Ιερουσαλήμ, διότι κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό. Μέσα της θα κατοικήσουν οι Άγιοι, οι ασκητές, οι όσοι, και λέγεται καινή με αλφα γιώτα που σημαίνει καινούρια, νέα. Σφίζει από άρωμα αγιότητος, διότι είναι το αντίθετο ακριβώς της πόρνης Βαβυλώνος που μας περιγράφει ο Ιωάννης σε άλλο του κεφάλαιο προηγούμενο. Και αν η Βαβυλώνα λοιπόν έχει το χαρακτηρισμό της πόρνης, αυτής η οποία βεβυλώνει κατά κάποιο τρόπο το Λόγο του Θεού, αυτή κατεβαίνει ως νύφη και κοσμημένη το ανδρή αυτής, δηλαδή σε μια νύφη στολισμένη του Χριστού, η οποία έρχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του το αναφέρει, και η οποία τι κάνει. Μέλεται να έρθει για να συγκεντρώσει εκεί όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και να εναγκαλιστούν αυτοί με τον Χριστό. Όπως ο νυμφίος δηλαδή ποθεί την ύφη, έτσι ο Χριστός ποθεί την Εκκλησία Του. Και όπως η νύφη ποθεί τον γαμπρό, έτσι και η Εκκλησία ποθεί να ενωθεί στη μακαριότητα της αιωνίας ζωής με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι ετοιμασμένη και πρόκειται να νυμφευθεί αυτή. Κατεβαίνει ετοιμασμένη και στολισμένη και αστράφτη από τους αγώνες και τις αρετές. Το αίμα της θυσίας των τετελειωμένων γίνεται λαμπροστόλιστο ένδυμα γάμου. Πρόκειται λοιπόν να γίνουν οι υπερφυείς γάμοι του αρνίου μετά της Εκκλησίας αυτού. Αλλά η Εκκλησία αυτή δεν είναι μέρημα της τελευταίας στιγμής, είναι καρπός κόπων, αγώνων και θυσιών, οι οποίες γίνονται επάνω σε αυτή τη γη. Γίνονται στο κοπιαστικό πλέξιμο των αρετών και δοκιμάζεται στο αργαλιό του καλού. Ετοιμάζονται λοιπόν οι ψυχές με τη φλογερή πίστη, την αρετή και τα έργα της πίστεως και της αρετής, όπως ετοιμάζει η νύφη την πρίκα της και τα νυφικά της στα παλιότερα χρόνια, που οι κοπέλες υφαίναν τα ίδια στα πρικιά τους, έτσι. Και πρέπει να σημειώσουμε πως η Αγία Γραφή ονομάζει την Εκκλησία νύφη και παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με γάμους, και αυτή είναι η παραβολή των βασιλικών γάμων που αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο από τον ίδιο τον Χριστό, που λέει «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ως της επίησε γάμους το Υιό αυτού». Στο Ματθαίο, στο 22ο κεφάλαιο, στο στίχο 2, βλέπουμε εκεί, αλλά και στην Αποκάλυψη, ειδικότερα στο Ιώτα Θήτα 7, εκεί που συμπεριλαμβάνει μέσα στην αυλή όλους τους Άγιους, μας καλεί να χαρούμε προκαταβολικώς, διότι ήρθε ο καιρός, λέει, να γίνει ο γάμος του αρνίου. Χαίρομαι και αγαλιόμεθα και ποιόμεν τη δόξα αυτό, ότι ήρθε η δόξα του αρνίου και η γηνή, η Εκκλησία δηλαδή, ετοίμασε τον εαυτό της. Στην Αποκάλυψη αυτά, στο 17ο κεφάλαιο. Και τώρα θα δούμε, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, τη σκηνή του Θεού μαζί με την ύφη Εκκλησία. Άκουσε ο Ιωάννης από τον ουρανό μεγάλη φωνή που του έλεγε: «Αυτός θα είναι ο λαός του Θεού και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους». Αυτή η επεξεργηματική φωνή στη μυστηριώδη οπτασία του Ιωάννη δεν είναι του Θεού ή του Χριστού, αλλά είναι φωνή ενός αγγέλου. Είναι φωνή κάποιου αγγέλου, από εκείνους τους αγγέλους που στέκονται κοντά στον θρόνο του Θεού και μιλούν στον Ιωάννη. Είναι ισχυρή η φωνή, διότι πρέπει να ακουστεί μακριά, μέχρι τον Ιωάννη.
αρχίζει με το δεικτικό επίρρημα ιδού, να, όπως λέμε εμείς, να, ιδού, ιδού η σκηνή, να το αληθινό, το ασύγκριτο ενδιέτοιμα. Είναι το ευτυχισμένο κατοικητήριο του Θεού, είναι η αληθινή σκηνή την οποία έφτιαξε ο Θεός και όχι κανείς άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό το θείο κατοικητήριο που θα κατοικήσει ο Θεός μαζί με τους ενάρετους και δίκαιους, θα συγκατοικήσει με αυτούς ο Θεός και αυτή θα είναι λαός δικός του, μας λέει. Εδώ βλέπουμε ότι κορυφώνεται ο ενθουσιασμός του Ιερού Συγγραφέα της Αποκαλύψεως, στη σπηλιά της Πάτμου, και βλέπουμε να πραγματοποιείται η τέλεια με του Θεού αρμονική σχέση, η στενή ένωση του Θεού μαζί με τους ανθρώπους. Ο άρρητος και απερινόητος Θεός γίνεται ομόσκηνος με τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μεγαλείο της Αποκαλύψεως του Θεού. Αυτή, μέσα σε μια ανέκφραστη χαρά, απερίγραπτη ευτυχία και μακαριότητα, βρίσκονται εκεί όλοι μαζί. Εκεί σχίζει τα πέπλα του αγνώστου χρόνου ο ιερός μας συγγραφέας και δίνει ωραίες εικόνες, ουράνιες εικόνες. Τις ουράνιες της ενώσεως των ευσεβών ψυχών σαν μια τετελεσμένη ήδη πραγματικότητα. Και αυτό θα συμβεί περί το τέλος, αγαπητοί μου, μετά το τέλος του αιώνος, τη συντριβή του κακού, και μας το σκιαγραφεί από τώρα ο Ιωάννης, γεμάτος με χαρά και ευτυχία μας προαναγγέλει τη συγκατοίκηση των αιώνιων σεσωσμένων μαζί με το Θεό σε μια οικογένεια σαν πατέρας στοργικός και ευτυχής μαζί με τα παιδιά του κάτω από την ίδια τη στέγη. Θα έχει όμως πλήρη εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου που αναγγέλει ότι είναι μακάρι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά τους, διότι αυτοί θα δούνε το Θεό. Το Θεό όψονται, μακάρι η καθαρή την καρδία. Στο Ματθαίο θα το δούμε στην επιτόρουσα ομιλία. Βλέπουμε λοιπόν το Θεό αυτή τη στιγμή σαν μέσα από μεταλλικό θαμπό καθρέπτη, ενεσόπτρο όπως μας λέει, αλλά τότε τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά, διότι το πρόσωπο του Θεού τότε θα φαίνεται όχι μέσα από έναν καθρέφτη, αλλά πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτό μας λέει στην 1η προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 12, ο Απόστολος Παύλος. Έτσι θα τον δουν το Θεό οι ευτυχείς δίκαιοι. Είναι δύσκολο, αγαπητοί, να εννοήσουμε με εκφράσεις γήινες τα υπεργήινα περιγραφέντα πράγματα υπό των Αγίων. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη προαπεικόνει σε αυτή την μέλουσα ένωση με τους ανθρώπους ως εξής. Στο ΚΣ στο Λεβιτικό, έτσι λέγεται το βιβλίο αυτό, «Και κτίσω, λέει, τη σκηνή μου και εμπεριπατήσω και έσομαι ημών Θεός και ημείς έσεστε εμείς λαός». Αυτό είναι στο Λεβιτικό. Κάπα σίγματα, φέντε, αν θέλετε να το βρείτε. Και επίσης στο προφήτη Εζεκίλ λέει «Έστε η κατασκήνωσή μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτοί ημί έσονται λαός». Λάμδα Ζήτα 27 του Εζεκίλ αναφέρεται αυτό. Και ένα ακόμα χωρίο του Ζαχαρία από την Παλαιά Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι χρήσιμη αυτή η Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, «Και εγώ έσομαι αυτής εις Θεόν», λέει, «αυτή θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι ο Θεός τους». Αυτό το αποτέλεσμα της πλήρους ενώσεως του Θεού μετά των ανθρώπων θα είναι και η λήξη όλων της τραγωδίας ανθρωπότητας, όλων των κακών, διότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό, έφυγε από τον Παράδεισο και βρήκε τους πόνους και τα βάσανα. Τώρα όμως στην ένωση Θεού και ανθρώπων βλέπει ο Ιερός Συγγραφέας να αποκαθίζονται τα πράγματα και να επανέρχεται υποθητή ισορροπία την οποία ήθελε ο Θεός
και εξαλείψει από αυτόν ο Θεός παν δάκρυον, μας λέει, από του προσώπου αυτών. Αυτό μας το λέει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, και από παντός προσώπου εξαλείψει παν δάκρυο. Και με το στόμα του Ισαΐα θα δούμε πάλι την ίδια αυτή σκηνή. Διότι ο καιρός του πόνου, της λύπης των στεναγμών πέρασε από την ανθρωπότητα και τίποτα πια δεν μπορεί να ρίξει σκιά στην ευτυχία των σεσωσμένων, που δεν είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι, αλλά αυτοί οι οποίοι σώζονται. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι. Λέμε ότι ο ένας ληστής σώθηκε, ο άλλος όμως χάθηκε. Και δεν μπορούν εδώ πέρα τώρα να περάσουν διώξεις, μαρτύρια κλπ. Αυτά που πέρασε η Εκκλησία, ούτε το κράτος της τυραννίας των διαφόρων τυράννων. Αυτά τελειώσανε. Εδώ είναι καινούρια κτήση, καινούρια ζωή, καινούρια πράγματα, τα οποία απήλθαν τα πρώτα, λέει. Απήλθε η φθαρτή των πραγμάτων σκηνή, μαζί με τις θλίψεις, τους πόνους και τα δάκρυα, και στη θέση τους ήρθε η καινή. Τα πρώτα απήλθαν, δηλαδή των Αγίων οι κακοπάθειες και των Ασεβών οι ζημιές, έχουν περάσει αμετάκλητα και δεν πρόκειται να ξαναφανούν στην ανθρωπότητα αυτά τα πράγματα. Όποιος είναι αναγεννημένος και ενωμένος με τον Χριστό πλέον, είναι μια νέα δημιουργία. Είναι σαν να ξανάφτιαξε τον κόσμο από την αρχή ο Θεός. Και συνεχίζει, τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα γέγονεν κενά. Όλα γίνανε καινούρια νέα, μας λέει στους Κορινθίους, στο κεφάλαιο 17, όπως ο Παύλος. Απήλθον τα από τις παραβάσεως Αδάμ πράγματα, η φθορά δηλαδή, η αμαρτία, ο θάνατος, έχουν εξαλειφθεί τελείως και δεν μπορούν να διαταράξουν πλέον τη χαρά και την αιωνιότητα των αιωνίων αυτών ανθρώπων. Καμία δύναμη δεν υπάρχει λοιπόν η οποία μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ούτε υπάρχει θλίψη, ούτε στεναγμός, ούτε υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να διαταράξουν αυτή την ειρήνη. Και στη συνέχεια το προφητικό κείμενο της Αποκαλύψεως μας μεταφέρει σε άλλες σκηνές μεγαλειώδεις ο Θεόπνευστος συγγραφέας. Βρισκόμαστε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και στο στίχο 5 στη συνέχεια. Και είπεν, λέει, ο καθήμενος επί το θρόνο, ιδού κενά, με αλφαγιώτα που σημαίνει καινούρια, ποιό πάντα. Και λέει, γράψον ότι αυτοί οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εσύν. Και μου είπε, λέει ο Ιωάννης, ότι οι λόγοι αυτοί είναι πιστοί και αληθινοί, γέγονε, εγώ είμαι το α και το ω, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ θα δώσω από το ίδωρο της πηγής το ζών σε εκείνον ο οποίος είναι μαζί μου και θα είμαι για αυτόν Θεός και αυτός θα είναι για μένα Υιός. Και οι δειλοί και οι άπιστοι και οι ευδελιγμένοι και οι φωνείς και οι πόρνοι και οι φαρμακοί και οι δολολάτρες δεν θα γευτούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά θα πάνε στη λίμνη δικαιωμένη από το Θείο. Και αυτός είναι ο δεύτερος ολοκληρωτικός θάνατος, ο αποχωρισμός δηλαδή από το Θεό. Ο πρώτος θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το σώμα του και ο δεύτερος είναι ο αποχωρισμός από το Θεό. Ή κατά άλλους, ο πρώτος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου εν ζωή από το Θεό, δηλαδή όταν δεν πιστεύει ο άνθρωπος είναι άπιστος, και ο δεύτερος θάνατος είναι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, όπου τελεσίδικα αν πεθάνει άπιστος διαχωρίζεται από το Θεό και είναι ολοκληρωτικός αυτός ο θάνατος, κακός θάνατος δηλαδή, ο δεύτερος θάνατος που λέει Αποκάλυψη. Όλα λοιπόν έχουν γίνει νέα, όπως υποσχέθηκε ακριβώς ο Θεός στο Ευαγγέλιο του, ο Χριστός μας, που είπε θα έρθω να κρίνω τους πάντες. Εγώ, λέει ο Χριστός, περικλίνω όλη τη δημιουργία και το σκοπό της. Εγώ σε εκείνον που διψάει θα δώσω την αιώνια ζωή. Θα του δώσω δωρεάν από το ίδωρ της ψυχής της αιωνίας, της πηγής της αιωνίας ζωής. Και ο νικητής στον αγώνα της αρετής θα αποκτήσει όλα αυτά τα αγαθά. Και θα είμαι για αυτόν Θεός και αυτός θα είναι για μένα τι, Υιός.
γιος του δηλαδή. Αυτοί όμως που είναι δειλοί, που έχουν ενδώσει στον Αντίχριστο, που έχουν ενδώσει στην κακία του κόσμου, στους άπιστους, στους δελειρούς, στους ακάθαρτους, από τη φαυλότητα του κόσμου, στους φωνείς, στους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρες και σε όλους εκείνους που θεληματικά υποδουλώθηκαν στον σατανά και στο ψεύδος, επιφυλάσσεται αιώνιος τόπος καταδίκης και τιμωρίας στη λίμνη του Πυρός. Και αυτός μας λέει είναι ο δεύτερος θάνατος, οριστικός και αμετάκλητος χωρισμός από τον Κύριο, από τον Εθό, από τον Θεό και αιώνια καταδίκη στην κόλαση. Τραγικό, αλλά αληθινό και σοβαρό πράγμα αυτό που μας λέει εδώ. Μέχρι τώρα, αυτοί που μιλούσαν στον Ιωάννη, θα δούμε ότι ήταν αντιπρόσωποι του Θεού, δηλαδή άγγελοι και κάποια χερουβίμ, κάποια ζώα, ουράνια. Εδώ όμως, τώρα μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Μιλάει ο καθήμενος επί του θρόνου του Θεού, όπως μας λέει ο Ιωάννης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Κύριο, από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός ο λόγος θα πιστοποιήσει αυτή την ανακαίνιση και θα έρθει να στερεώσει τη βεβαιότητα της οπτασίας του Ιωάννου περί ανακαινήσεως του σύμπαντος. Ο παντοδύναμος Θεός με το λόγο του βάζει τη σφραγίδα της σιγουριάς και με τη βοήθεια όλων των σχετικών αυτών οπτασιών ο Ιωάννης διατυπώνει το τελικό όραμα της συγκατοικήσεως του νέου κόσμου με το Θεό, δηλαδή των πιστών με το Θεό. Αυτό λοιπόν είναι σπουδαίο πράγμα και μεγάλο και μπορεί κανείς να εκφραστεί πάνω σε αυτό με το θαυμασμό του, διότι ο Θεός έχει δημιουργήσει αυτή τη μεγάλη και σπουδαία δημιουργία για αυτούς που αγαπάει και τον αγαπάνε κυρίως. Για αυτούς που τον αγαπάνε. Ο Θεός αγαπάει όλους, αλλά εμείς δεν αγαπάμε τον Θεό, έτσι. Εμείς δημιουργούμε το χωρισμό με τον Θεό, εμείς δημιουργούμε την ένωση με τον Θεό μέσω της αγάπης. Ο Θεός λοιπόν θα τα κάνει όλα καινούρια, θα ανακαινήσει τον κόσμο. Όταν καταστρέψουμε εμείς τον κόσμο με τον Αντίχριστο και με όλα αυτά, ο Θεός θα τα ανακατατάξει, θα κάνει ένα καινούριο σύμπαν, μια καινούρια γη, ένα καινούριο ουρανό. Από τα παλιά υλικά ίσως θα γίνει μια αναπαλαίωση αυτών των πραγμάτων, όπως λέει και ο καινούριος ουρανός θα διαδεχθεί τον παλιό ουρανό και την παρούσα γη που ξέρουμε αυτήν με τα αλατώματα που έχει και τις ομορφιές της θα την αλλοιώσει και θα την μεταβάλει σε τελειότερη ασφαλώς μορφή. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως αλλά και κυρίαρχος Θεών ανθρώπων και αγγέλων και το βλέμμα του βλέπει μακριά σαν ήδη πραγματοποιημένη αυτή την ανακαίνιση, αγαπητοί μου φίλοι, και γι' αυτό τη διατυπώνει όχι στο μέλλοντα χρόνο θα ποιήσω, θα κάνω, αλλά ποιώ πάντα κενά, δηλαδή τα κάνω όλα κενά, καινούρια. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει με την συμπαρούσα κατάσταση. Και ενώ για τον Ιωάννη θα γίνουν αυτά στο μέλλον, για τον Θεό είναι ήδη παρόντα. Αυτά που για μας είναι μέλλοντα, για τον Θεό είναι ήδη παρόντα. Γι' αυτό και τα ανακοινώνει με την τέλεια βεβαιότητα ο Θεός ότι τι θα γίνει, θα δημιουργήσει μια νέα κοινωνία ανθρώπων τελείων και αγίων. Και τη μέλουσα κρίση μας την έχει προειδοποιήσει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ιδίως τα τέσσερα Ευαγγέλια μας ειδοποιούν ότι θα γίνει αυτή η κρίση και θα κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους, θα τις κρίνει ο Χριστός, γιατί λέει ο Χριστός εδώ θυμεί πάσα εξουσία επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Κατακτόνια είναι η δαίμονος, εκεί που βρίσκονται στα κατακτόνια. Και του παραγγέλνει λοιπόν να γράψει αυτό που θέλει να ακούσει ο Ιωάννης. Ο Θεός θέλει τον Ιωάννη να είναι γνώστης ορισμένων πραγμάτων για να τα γράψει, να τα μάθει η ανθρωπότητα. Και όντως υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και σας παρακαλώ να την διαβάσετε κατηδία, να την μελετήσετε και να τα δείτε αυτά. Προφητεύεται τηλεόραση, προφητεύονται ατομικές βόμβες, προφητεύονται πολλά πράγματα. Και δεν είναι πράγματα ανεκπλήρωτα αυτά, αλλά τα μισά τουλάχιστον Αποκαλύψεως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Και αυτό μας βεβαιώνει και μας βάζει τη σφραγίδα πάνω στο έγγραφο του Θεού, που μας λέει ότι είναι αληθινός ο λόγος και θα πραγματοποιηθούν και τα υπόλοιπα πράγματα αυτά. Γι' αυτό δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία
στα λεγόμενα και της Αποκαλύψεως, αλλά και των αληθιών τις οποίες εκφράζει ο Άγιος στην Πάτμο, ο οποίος βρίσκεται εν οράματι, εν πνεύματι ημέρα Κυριακή και ακούει τον ίδιο τον Χριστό να του μιλάει και να του λέει: «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Εγώ είμαι ο Α και ο Ω. Εγώ είμαι ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος». Αυτές λοιπόν τα πράγματα εγγυώνται κατά κάποιο τρόπο την αλήθεια του πράγματος, την αλήθεια του Ιωάννη, ο οποίος αναφέρεται στη βαρισίμαντη αυτή δήλωση του Θεού που λέει: «Ιδού και να ποιώ πάντα». Να που τα φτιάχνω όλα καινούργια. Αυτή είναι μια θεία αγγίζη με σφραγίδα του Θεού, η οποία έρχεται μέσα του Ιωάννου στην ανθρωπότητα. Και μετά ακούγεται η φωνή του Θεού να λέει: «Γέγονε». Τι σημαίνει γέγονε? Ότι έχουν συντελεστεί όλα. Διότι ο Θεός δεν βλέπει χρονική αλληλουχία, να το καταλάβουμε αυτό. Εμείς οι πεπερασμένοι άνθρωποι βλέπουμε αλλεπάλληλα γεγονότα. Ο Θεός, για το Θεό υπάρχει ένα παρόν, το οποίο εμείς δεν είναι σαν το δικό μας παρόν, είναι διαφορετικό παρόν, και δεν υπάρχει, υπάρχει μια αιωνιότητα, ένα σταματημένο αιώνιο ρολόι θα λέγαμε, όχι σταματημένο βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς γίνεται να μην υπάρχει χρόνος που να ρέει. Υπάρχει ο προφητικός παρακείμενος γέγονε, που σημαίνει γέγονε ή γεγόνασε, αν θέλετε, τα πάντα κενά. Τα πρώτα απήλθον, τα πρώτα πράγματα τα οποία είχα δημιουργήσει, λέει ο Θεός, έφυγαν τώρα και γίνεται τώρα η μεγάλη ανακαίνιση την οποία έχω υποσχεθεί. Και εκεί τώρα εμφανίζεται η κραυγή και ο πόνος, που αντί του θανάτου τώρα κυριαρχεί η αιώνια ζωή. Αντί του πένθους η χαρά. Αντί της κραυγής του πένθους η κραυγή της χαράς. Αντί του πόνου, απάθεια στον πόνο και σωτηρία στις ψυχές των ανθρώπων, μια σύλληπτη κατάσταση την οποία εμείς δεν μπορούμε να την περιγράψουμε εύκολα, αλλά μας την λέει ο Θεός και πρέπει να την έχουμε κατά νου και να την πιστεύουμε. Εγώ μας λέει, είναι ο Θεός μας λέει, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Στην Αποκάλυψη ταυτίζεται ο Λόγος του Θεού και ο Λόγος του Χριστού. Εναλλάσσονται τα πρόσωπα Θεού και Χριστού στην Αποκάλυψη. Διότι στη σπηλιά του μιλάει ο Χριστός και κατόπιν λέει μου μιλάει ο Θεός. Άρα λοιπόν, ο Χριστός ως Θεός θεϊκά μιλάει και ο Θεός Πατέρας το ίδιο. Ενισχύεται η επιβεβαίωση των λόγων του Ιωάννου, όχι μόνο από την Αποκάλυψη, από τα λόγια αυτά, αλλά και από όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το τέλος του κόσμου. Και από τον Χριστό, από τα κεφάλαια που έχει στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, για το τι θα γίνει και πώς θα κρίνει, πώς θα έρθει πάλι ο Θεός για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Έχουμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, όπως λέγεται, που λέει θα θέσω τους ανθρώπους σε δύο στρατόπεδα. Δεξιά θα βάλω τα ερήφια, τα πρόβατα, και αριστερά τα ερήφια. Δεξιά θα βάλω τους ανθρώπους που πρέπει να σωθούν και αριστερά εκείνοι οι οποίοι θα χαθούν. Και θα τους κρίνω, λέει, και θα τους κάνει μερικές ερωτήσεις. Όποιος διψάει πνευματικά και τα αιώνια αγαθά, θα τα βρει στην Αποκάλυψη και στα Λόγω του Θεού. Εκεί θα πιει από το γάργαρο νερό της αληθείας, της αλήθειας και της αιώνιας ζωής, γιατί σήμερα μας ταΐζουν βρωμόνερα, ψέματα, ψεύτικες ειδήσεις και όλα αυτά τα οποία πικραίνουν την ψυχή του ανθρώπου και δεν αισθάνεται καλά ο άνθρωπος, αισθάνεται να ασφιχτιά. Διότι ο άνθρωπος γεννήθηκε για την αλήθεια του Θεού, η ψυχή του θέλει την αλήθεια του Θεού, μόνο σε αυτήν αναπαύεται ο άνθρωπος, δεν αναπαύεται στο ψέμα. Και ο πιο διαστραμμένος άνθρωπος δυσφορεί απέναντι στο ψέμα, έτσι. Και ο πιο κακός άνθρωπος λέει: «Πες μου την αλήθεια, τι έγινε εκεί», ας πούμε, κλπ. Διψάει και τη δικαιοσύνη ο άνθρωπος μέσα του, διψάει τα υπερκόσμια αγαθά τα οποία ο Θεός δεν θα τα στερήσει, διότι μας λέει ότι θα γίνει μια αποκαταλλαγιά, θα γίνει μια τέλεια θεϊκή δικαιοσύνη.
εκεί στην Μαρίτιδα είπε, εσύ θα δεις τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέει δώσε μου νερό να πιω. Και θα σου δώσω το νερό της ζωής, το αθάνατο που θα τρέχει συνεχώς και δεν θα διψάς ποτέ. Αν γνώριζες τη δωρεά της, λέει, αυτή που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέει δώσε μου να πιω, εσύ θα ζητούσες από εκείνον να σου δώσει και θα σου έδινε να πιεις από πηγαίο νερό το οποίο δεν στερεύει ποτέ. Αυτά ήταν τα λόγια του Θεού προς τη Σαμαρίτιδα για να μας πει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο καλύπτει την ψυχή του ανθρώπου από κάθε δίψα, αγωνία, ερωτηματικό, μετεωρισμό, αμφιβολία. Αλλά το νερό αυτό, η αστήρευτη πηγή του Αγίου Πνεύματος που δίνει ο Θεός, θα αναβλύζει πάντοτε μέσα από την ψυχή, μέσα από τον άνθρωπο, αυτή η αισιοδοξία και η χαρά θα αναβλύζει και η γνώση, η χαρά, η γνώση και η αισιοδοξία και η ένωση με τον Χριστό είναι αυτό το είδωρο το οποίο υπάρχει μέσα στο Θεό, στον άνθρωπο και είναι δώρο του Θεού, το δίνει ο Θεός σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν και τον αγαπούν. Από το νερό αυτό της σωτηρίας, της πνευματικής του Χριστού, ήπιαν άνθρωποι οι οποίοι λυτρώθηκαν. Είναι αυτό ένα βίωμα των Αγίων, οι οποίοι δια του Αγίου Πνεύματος λυτρώθηκαν. Και αυτό το είδωρο δεν πληρώνεται, αλλά δίνεται δωρεάν. Τα πιο μεγάλα πράγματα λοιπόν από το Θεό μας δίνονται δωρεάν. Ποιαν δωρεά υπενήσετε εδώ? Τη δωρεά, την τέλεια, το δώρο που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και όσο όπως τέλειος και μέγας είναι ο Θεός, έτσι είναι και τα δώρα του. Δεν μπορεί από έναν βασιλιά να πάρεις ένα δώρο ευτελές, έτσι. Δεν μπορεί ο βασιλιάς να σου κάνει ένα δώρο ευτελές. Αν είναι το βασιλικό δώρο, θα είναι κάτι χρυσό, κάτι μεγάλο, κάτι. Ένα παλάτι, ένα σπίτι κλπ. Έτσι λοιπόν και από το Θεό, τα δώρα του Θεού είναι μεγάλα σαν αυτόν. Και τι έχει να αντιδωρήσει ο άνθρωπος στο Θεό, αγαπητοί φίλοι? Σχεδόν τίποτα. Ο Θεός δεν ζητάει απολύτως τίποτα. Ζητάει την καρδιά μας και κυρίως ζητάει τις αμαρτίες μας. Να μετανοήσουμε, να συγχωρηθούμε και να πάμε κοντά στο Θεό. Αυτό ζητάει ο Θεός. Αυτή είναι η λαχτάρα και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, να τον δει μετανιωμένο και να του πει ότι πραγματικά εσύ είσαι εκείνος που ζητάει η ψυχή μου και σε σένα δίνομαι με απόλυτο τρόπο. Όποιος δεν λιποψυχήσει βεβαίως στο κόσμο αυτό, στο μαρτύριο αυτό του κόσμου, μας λέει πιο κάτω, που δεν θα δηλιάσει, θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Και δηλία τι είναι? Δηλία είναι να συστρατεύεται ο άνθρωπος με αυτόν τον κόσμο, τον οποίον αυτός ο κόσμος γίνεται εμπόδιο τέλος πάντων της ψυχής της για να ενωθεί με τον Θεό. Να τα προσέξουμε λοιπόν αυτό και να μην συστρατευόμαστε με τον κόσμο, να μην συσχετιζόμαστε με τον κόσμο στις τρόπον ώστε να ξεχνάμε τον Θεό. Βέβαια, εμείς στον κόσμο ζούμε και θα έχουμε μια συναναστραφή με τους συνανθρώπους μας, είτε καλοί είτε κακοί. Είτε καλοί άνθρωποι είναι αυτοί δηλαδή, είτε κακοί άνθρωποι. Θα τους συναναστραφούμε. Αλλά πάντα η ψυχή μας δεν είναι δοσμένη στον Θεό, σε αυτόν ο οποίος έχει δημιουργήσει τα μεγάλα αυτά δώρα, το δώρο της αιωνιότητος για τον άνθρωπο, που είναι η ανεκτήμητη κληρονομία, την οποία δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου τι θα κληρονομήσει κοντά στο στοργικό πατέρα. Αυτή η σπουδαία και υψηλή υπόσχεση που αρχίζει την Παλαιά Διαθήκη, ολοκληρώνεται με τον Χριστό και κατά κάποιο τρόπο περιγράφεται και ανάγλυφα στην Αποκάλυψη από τον Άγιο Ιωάννη, είναι η πεμπτουσία των δώρων του Θεού προς την ανθρωπότητα όλη, διότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν, ανεξάρτητα αν όλοι δεν θέλουν οι ίδιοι τη σωτηρία τους και δεν αγωνίζονται για αυτήν. Μας προειδοποιεί λοιπόν να μην ενδώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που αρνείται τον Χριστό και αρνηθούμε και εμείς τον Χριστό, γιατί αυτό είναι δειλία απέναντι στον Θεό, και οι ψεύτες, οι μάγοι, εκείνοι που άφησαν την αλήθεια του Χριστού και με δόλιο και πονηρό τρόπο θέλησαν να κοροϊδέψουν και τους άλλους ανθρώπους ή να τους παρασύρουν και τέλος να πλουτίσουν από αυτούς ή οτιδήποτε να κάνουν σε αυτούς,
Αυτόνων ο τόπος της μόνιμης κατοικίας είναι η λίμνη του Πυρός. Τρομερό, αλλά αληθινό. Η δειλή, η άπιστη, η δελειρή, η φωνή, η πόνη, η φαρμακή, οι πόρνοι, οι δολολάτρες κάνουν το θέλημα του διαβόλου. Αυτή είναι η δειλή ουσία, με την ουσία της λέξεως, και υποκύπτουν στις απειλές, είναι αντίθετη βέβαια από τους γενναίους χριστιανούς και τους μάρτυρες της πίστεως, οι οποίοι τι έχουν κάνει, έχουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι δειλοί δεν έχουν θέση. Γι' αυτό η στρατευμένη του Χριστού Εκκλησία δεν είναι θρησκεία δειλών, ούτε δούλων, ούτε δούλων της αμαρτίας, αλλά των γενναίων και πραγματικών ανθρώπων, των στεναρών αγωνιστών, διότι ο Θεός δεν μας δίνει πνεύμα, λέει, δειλίας, έτσι, αλλά πνεύμα ανδρείας, να αγωνιστούμε σε αυτόν τον κόσμο, να μην μείνουμε αδρανείς απέναντι στο κακό, αλλά να εκφράσουμε την ομολογία μας προς τον Χριστό και προς τη σωστή, έτσι, θεολογία, και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε οι ανδροί, οι γενναίοι στρατιώτες του Χριστού μας σε αυτή τη ζωή, που θα έχουμε την ομολογία του Χριστού, την πίστη προς Αυτόν, την ακλόνητη πίστη προς τον Χριστό, και δεν θα καταντήσουμε εμείς ποτέ δειλοί και μέσα στα πάθη, και να παραδοθούμε με χαυνότητα και άνευρη ψυχή στις παγίδες του διαβόλου, ο οποίος θέλει τον άνθρωπο, έναν έτσι άνθρωπο, μη άνθρωπο κατά βάση, δίχως ιδανικά, δίχως ιδέες, δίχως πίστη, έναν άνθρωπο που παρασύρεται δηλαδή, που θέλει να τα καταναλώνει όλα και να μην έχει καμία ευθύνη απέναντι στους άλλους κλπ. Αλλά σας κούρασα και θα σταματήσουμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και θα συνεχίσουμε και στην άλλη μας εκπομπή, να ολοκληρώσουμε αυτό το όραμα το μεγάλο που βλέπει ο Ιωάννης στην Άνω Ιερουσαλήμ, πώς τη βλέπει μετά, τη βλέπει με διαμάντια, με αυτά, με αυτόν μας του Θεού και λοιπά, όλα αυτά, και τι του εξηγεί ο Θεός και του λέει. Και ακούει συνέχεια τη φωνή του Θεού να τον ενουθετεί και να του εξηγεί δηλαδή όλο αυτό το όραμα του, ώστε να πάρουμε και εμείς δύναμη και πίστη και να ξέρουμε ότι ο Θεός μας περιμένει εκεί πάνω να μας δώσει την τέλεια χαρά, την τέλεια ευτυχία που υποθεί η ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε από εδώ, για να γευτούμε τα αιώνια αγαθά, με τη χάρη του Θεού βέβαια και όχι με τη δική μας αξιοσύνη, διότι πάντοτε με το έλεος του Θεού θα βρούμε τη σωτηρία μας. Να είστε λοιπόν καλά, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα ξαναέρθουμε στα θέματα αυτά. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.